Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Εθνική Αντιπροσωπεία καλείται σήμερα να συζητήσει για τα κρίσιμα θέματα της οικονομίας. Γι' αυτό και ανταποκριθήκαμε αμέσως στο αίτημα της επικεφαλής του κινήματος αλλαγής στην πρότασή της για διεξαγωγή προημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή. Δεν έχω βέβαια καμιά αμφιβολία ότι υπάρχει ο κίνδυνος για άλλη μια φορά να μην συζητούμε έχοντας μπροστά μας τα πραγματικά δεδομένα. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα ακούσουμε για άλλη μια φορά από τις πτέρυγες αντιπολίτευσης πάρα πολλά κινδυνολογικά, καταστροφολογικά, αυτά δηλαδή που έχουμε συνηθίσει να ακούμε, αλλά να μην βλέπουμε, ευτυχώς για τον τόπο, τα τρία τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να διαψευστώ σήμερα, αλλά φοβάμαι δεν έχω πολλές ελπίδες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ από την πλευρά μου θα προσπαθήσω να είναι παραγωγική αυτή η συζήτηση. Και για να γίνει βεβαίως αυτό, πρέπει να ξεκινήσουμε από μια βάση, τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας. Και από την πραγματικότητα που όσο και αν κανείς θέλει να την διαστρεβλώσει, δεν είναι εύκολο, βαδίζουμε με σταθερό βηματισμό προς την έξοδο από αυτό που γνωρίσαμε τα τελευταία 8 χρόνια, από αυτήν την ασφικτική επιτροπή και τη φοβερή αυτή κρίση. Έχουν απομείνει τα τελευταία μέτρα αυτής της διαδρομής. Και ήδη ένα πολύ σημαντικό μέρος των τελευταίων μέτρων αυτής της διαδρομής καλύφθηκε με την τεχνική συμφωνία που επιτέχθηκε τον προηγούμενο Σάββατο για την τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Εντός χρονοδιαγράμματος και χωρίς καμία απολύτως πρόσθετη επιβάρυνση. Παρά, επαναλαμβάνω, τις καταστροφικές προβλέψεις της αντιπολίτευσης και διαφόρων άλλων προσώπων δημοσιογράφων μέσων ενημέρωσης που δημοσιολογούν καταστροφολογώντας συνήθως, και διατύπωναν με βεβαιότητα ότι αυτή η τέταρτη αξιολόγηση θα φέρει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση, θα μας αναγκάσουν οι θεσμοί να ψηφίσουμε επιπλέον μέτρα το 19 από αυτά τα οποία προβλέπονται, ότι όχι μόνο δεν θα υπάρχει χώρος για τα ήδη ψηφισμένα θετικά μέτρα το 19, αλλά θα φέρουμε και επιπλέον μέτρα από το 20. Για άλλη μια φορά όμως οι καταστροφολογούντες απογοητεύτηκαν. Και σας διαβεβαιώνω ότι θα απογοητευτούν ξανά τις επόμενες εβδομάδες, όταν και αναμένεται να καταλήξουν οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις για τα δύο ανοιχτά θέματα αυτή τη στιγμή. Το πρώτο είναι η συγκεκριμενοποίηση των μέτρων για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Το πλαίσιο, θυμίζω, έχει ήδη προσδιοριστεί από τις αποφάσεις του Eurogroup τον περασμένο Ιούνι και εργαζόμαστε εντατικά ώστε να κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα να προσδιοριστούν αυτά τα μέτρα στο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, των δεδομένων αποφάσεων από τον περασμένο Ιούνι. Και βεβαίως αυτή η εξέλιξη θα είναι καθοριστική ώστε να στάλει ένα ηχηρό μήνυμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Και το δεύτερο ανοιχτό θέμα αφορά το καθεστώς της μεταπρογραμματικής εποπτείας. Πρόκειται για μια διαδικασία που άλλωστε ακολουθήθηκε και για τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες βρέθηκαν σε προγράμματα στήριξης. Δεν συνιστά σε καμιά περίπτωση αυτό για το οποίο ορισμένοι προσεύχονται καθημερινά, δηλαδή την παράταση του μνημονίου και των εξωτερικών καταναγκασμών. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ξέρω ότι μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς να το ακούνε αυτό, αλλά εγώ θα το λέω και εμείς θα το λέμε ξανά και ξανά, μπας και το επεδώσουμε. Η Ελλάδα, μετά από 8 χρόνια μεγάλης περιπέτειας και κρίσης, δημοσιονομικής, κοινωνικής, οικονομικής,
κρίσης αξιών, κρίσης θεσμών, βγαίνει επιτέλους από αυτή την περιπέτεια. Τον Αύγουστο του 2018 τα μνημόνια αποτελούν οριστικά παρελθόν για τον τόπο. Και αυτή είναι μια οριστική, αμετάκλητη και αδιαπραγμάτευτη εξέλιξη. Δεν ήταν αυτονόητο να συμβεί. Δεν ήταν η φυσική συνέχεια των πραγμάτων. Και πολύ περισσότερο δεν ήταν αυτή η εξέλιξη που προδίκαζε η εικόνα της χώρας στο τέλος του 2014, όπως πολλές φορές ψευδώς ισχυρίζεστε από την πλευρά της αντιπολίτευσης και όσων κυβερνούσαν εκείνη την εποχή. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω, να θυμηθούμε ξανά πού βρέθηκε η χώρα εκείνη την περίοδο. Είχε συσσωρευτεί απώλεια 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας, το 1 τέταρτο του ΑΕΠ, μέσα σε 4 μόλις χρόνια. Είχαν εφαρμοστεί μέτρα ύψους 65 δισεκατομμυρίων ευρώ το ίδιο χρονικό διάστημα. Η ανεργία βρισκόταν στο 27% και στους νέους το ποσοστό αυτό είχε προσεγγίσει το 60%. Και βεβαίως έκλεινε τότε η πέμπτη χρονιά μνημονίων, αλλά τα δημοσιονομικά της χώρας παρέμεναν παντελώς εκτροχιασμένα. Ακόμα και το πολυδιαφημισμένο τότε πρωτογενές πλεώνασμα που δήθεν κατάφερε η κυβέρνηση Σαμαρά για το 2014, πρόσφατα αποδείχθηκε από τα στοιχεία τα αναθεωρημένα της Ελστάτ ότι δεν ήταν καν πλεώνασμα, έστω και μικρό. Και όλα αυτά μάλιστα τη στιγμή που ενώ δεν πιάνονταν οι στόχοι για 1,5% που ήταν τότε το πλεώνασμα, η χώρα είχε δεσμευθεί για την επόμενη τετραετία με πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 4 έως 4,5% του ΑΕΠ. Ενώ παρά τις φαντασιοπληξίες εκείνης της περίοδου περί success story και προληπτικής πιστωτικής γραμμής, προσέξτε, αυτό που σήμερα αποτελεί το δικό μας πάτωμα για σας τότε ήταν ταβάνι, αλλά και άπιαστο στόχος, όπως απεδείχθη. Γιατί οι ίδιοι σας, οι σύμμαχοι τότε, αναφέρομαι σε κόμματα που και κυβερνήσεις με αναφορά στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και οι θεσμοί, τόνιζαν ότι το πρόγραμμα τότε είχε βγει αναντίστρεπτα εκτός πορείας. Και όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον αστάθειας, κοινωνικής αναταραχής, έντασης κοινωνικής και γενικευμένης καταστολής από μια κυβέρνηση η οποία είχε αναγάγει ως μεγαλύτερο εχθρό της τον ίδιο τον λαό τότε και τις διαδηλώσεις και τις κινητοποίησεις. Αυτή η Ελλάδα όμως είναι παρελθόν πια. Θυμίζω τι συνέβαινε το 2014 για να συγκρίνουμε πού βρισκόμαστε σήμερα το 2018. Έχουμε μια οικονομία που τρέχει πια με ουσιαστικούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, 1,5% το 2017, γύρω στο 2% το 2018, πάνω από 2% προβλέπετε για τα επόμενα χρόνια. Κλείνει σιγά σιγά η μεγάλη πληγή της ανεργίας. Μέσα στα 3 τελευταία χρόνια έχει μειωθεί κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Μέσα από τη δημιουργία πάνω από 350.000 νέες θέσεις, νέων θέσεων εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή η αδήλωτη εργασία έχει πέσει από 19% στο 13%. Επίσης, το 2017 έκλεισε με νέα δημοσιονομική υπεραπόδοση, όπως άλλωστε συνέβη ακόμα και το δύσκολο 2015 και βεβαίως το 2016, όπου είχαμε τη δυνατότητα και το 2016 και το 2017 εξαιτίας αυτής της υπεραπόδοσης να δώσουμε για 2 συνεχόμενες χρονιές κοινωνικό μέρισμα
που αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και έχουμε κάθε λόγο να θεωρούμε ότι το ίδιο θα καταφέρουμε να πράξουμε και το 18 με βάση τις δημοσιονομικές μας προβλέψεις. Και σήμερα επίσης έχουμε στα χέρια μας μία λύση η οποία αναμένεται να συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω για το χρόνιο αγκάθι του δημόσιου χρέους, που ευελπιστούμε ότι θα είναι η θετική αυλαία, ας το πω έτσι, ότι θα είναι το καθοριστικό εκείνο σημείο που θα διαμορφώσει το πλαίσιο της οριστικής εξόδου της χώρας από το καθεστώς των μνημονίων. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δεδομένα σήμερα. Και όθελα να τα πω γιατί πάνω σε αυτά τα δεδομένα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση για την οικονομία. Και αυτά είναι τα πεπραγμένα μας, που βεβαίως, επαναλαμβάνω, δεν επιτεύχθηκαν χωρίς κόπο, δεν ήρθαν ως μια φυσική εξέλιξη, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας σκληρής δουλειάς και βεβαίως μιας δουλειάς με απόλυτο σεβασμό στις θυσίες του ελληνικού λαού. Και θα περίμενε κανείς ότι η θετική προοπτική που διαμορφώνεται για τον τόπο μετά από πολλά χρόνια θα ήταν μια καλοδεχούμενη εξέλιξη από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Όμως από ό,τι φαίνεται η αξιωματική αντιπολίτευση δείχνει να ενοχλείται και μάλιστα να εξεγείρεται. Διότι συνεχίζει αιμονικά την ίδια γραμμή που κράτησε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας που έφερε τη χώρα στο κατόφλι της εξόδου από τα μνημόνια. Μια γραμμή που δεν είχε καμία συνέστηση ευθύνης αλλά και καμία συνέστηση της πραγματικότητας. Μια γραμμή που βασίστηκε στη διαστρέβλωση, στην προπαγάνδα και την καταστροφολογία. Να σας απαριθμίσω τι λέτε σήμερα. Λέτε πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχει τέλος του μνημονίου. Ότι δεν ανακάμπτει η οικονομία. Ότι η χώρα σήμερα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν το 2014. Λέτε ότι δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα για το χρέος. Και ότι οι αποφάσεις του Eurogroup του Ιούνιου πέρυσι ήταν μια τρύπα στο νερό. Και βεβαίως ότι δεν πρέπει να βγούμε στις αγορές αυτοδύναμα, αλλά να αναζητήσουμε αυτό το οποίο εσείς τότε επιδιώκατε και δεν το καταφέρατε βεβαίως, την πιστοληπτική γραμμή στήριξης. Και τα λέτε όλα αυτά και είσαστε κολλημένοι σε αυτές τις θέσεις, ανεξάρτητα το τι συμβαίνει γύρω, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις. Είσαστε κολλημένοι στα ίδια που λέγατε πριν ακόμη κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, θυμίζω. Ενώ τώρα κλείνει και η τέταρτη. Σαν να μην σας ενδιαφέρει καθόλου ποια είναι η εξέλιξη των πραγμάτων και ποια είναι η ίδια πραγματικότητα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο φοβάμαι ότι χάνετε και την όποια αξιοπιστία σας έχει απομείνει. Πώς να πάρουν στα σοβαρά οι πολίτες την κριτική σας, πώς να πάρουν στα σοβαρά οι πολίτες μια πολιτική δύναμη που εδώ και μία τριετία διαψεύδεται παταγωδός σε κάθε καταστροφολογικό σενάριο που διατυπώνει. Τι να πρωτοθυμηθώ. Την βεβαιότητα, την απόλυτη σιγουριά σας ότι δεν θα έκλεινε η πρώτη αξιολόγηση τότε που λίγο πριν κλείσει πρωτοζητήσατε εκλογές. Να θυμηθώ τη σιγουριά σας ότι ο περιβόητος κόφτης θα ενεργοποιούνταν στις αρχές του 2017 και θα είχαμε μεγάλες οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Να θυμηθώ αργότερα την επιμονή σας ότι δεν θα έχουμε δημοσιονομικό χώρο για αντίμετρα ελαφρύσεων το 19 και το 20, τα οποία και καταψηφίσατε στη Βουλή. Ή μήπως να θυμηθώ την, επιτρέψτε μου την έκφραση, με όρους ιδεολογικούς το λέω, χυδαία επένδυσή σας στην πιθανή αδιαλαξία των δανειστών στα εργασιακά. Το περιβόητο βάστα δουνουτού,
που έγινε σύνθημα της πολιτικής σας τα εργασιακά. Αλλά αν μένατε στην καταστροφολογία θα ήταν καλά. Το χειρότερο πρόβλημα για τη χώρα είναι ότι πέρα από τις καταστροφολογικές σας προβλέψεις προσπαθήσατε κιόλας την πιθανότητα της καταστροφής να την κάνετε πραγματικότητα. Να σας θυμίσω τα καλέσματα στέλεχών σας που έχουν ηγετικές θέσεις σήμερα. Να φύγουν οι καταθέσεις στο εξωτερικό, τις κρίσιμες στιγμές για την ελληνική οικονομία, τις επισκέψεις σας στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο, όπου ουσιαστικά ζητούσατε από Ευρωπαίους αξιωματούχους να σταθούν σκληρά απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση και να αμφισβητήσουν τα θετικά βήματα στην οικονομία. Την κινδυνολογία σας για το τραπεζικό σύστημα, ότι δεν θα καταφέρει τελικά να περάσει με επιτυχία τα stress test. Ή μήπως την πρόσφατη τοποθέτησή σας σε μια εκδήλωση των βιομηχάνων, όπου καλούσατε τους επενδυτές να μην φέρουν επενδύσεις μέχρι να αποκατασταθεί, λέει, στην Ελλάδα η πολιτική σταθερότητα. Γιατί φαίνεται για σας η σταθερότητα για σας είναι να είναι στην εξουσία η παρέα των οφσόρ, των σκανδάλων και της διαφθοράς που χρεοκόπησε τη χώρα. Αυτή είναι η σταθερότητα. Ενώ τώρα που βγαίνουμε από την κρίση δεν υπάρχει για σας σταθερότητα. Πόσα να θυμηθεί. Ήσυχα, παρακαλώ, ήσυχα. Είναι και πρωί. Ήσυχα. Εντάξει. Πόσα να πρωτοθυμηθεί κανείς. Ήσυχα. Η στάση σας, κύριε Μητσοτάκη, πιστεύω ότι θα μείνει στην ιστορία, διότι θα μνημονεύεστε ως ο πολιτικός αρχηγός που μετέτρεψε μια ιστορική παράταξη σε κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας διαμαρτυρίας, σε κόμμα καταστροφολογίας, αλλά και διαρκούς υπονόμευσης των συμφερόντων και των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας. Αλλά εδώ που έχετε φτάσει, θα το πιείτε το ποτήρι μέχρι τέλους, σε 2 μήνες... αυτό που ελπίζει ο ελληνικός λαός εδώ και 8 χρόνια, αυτό που του τάξατε κι εσείς και οι συνεταίροι σας τότε στις κυβερνήσεις, από την πρώτη μέρα που βάλατε τον τόπο στα μνημόνια, αφού χρεοκοπήσατε τη χώρα, αλλά ποτέ δεν το καταφέρατε, θα γίνει πραγματικότητα. Θα γίνει πραγματικότητα και δεν θα το έχετε πετύχει εσείς, θα το έχουμε πετύχει εμείς. Η Ελλάδα θα βγει οριστικά από τα μνημόνια. Και η ιστορία θα σας καταγράψει ότι εσείς χρεοκοπήσατε τη χώρα και μας βάλατε σε αυτό το βαθύ πηγάδι και εμείς με κόπο, με δυσκολία, με θυσίες, αλλά και με σχέδιο, βγάλαμε τον τόπο από το έρευος και τον οδηγούμε σε μια νέα εποχή δίκαιης ανάπτυξης, ελπίδας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μίλησα για σχέδιο. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι για πρώτη φορά συζητάμε ένα συνολικό σχέδιο αναπτυξιακό, συζητάμε για το παραγωγικό μοντέλο, συζητάμε για το ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας πάνω στα οποία πρέπει να επενδύσουμε και δεν συζητάμε εν κρυπτό. Έχουμε ήδη διεξάγει 13-14, δύο στην Αττική, περιφερειακά συνέδρια. Συζητάμε με τους παραγωγικούς φορείς του τόπου, συζητάμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, συνθέτουμε, βλέπουμε τις δυνατότητες του τόπου, αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες και τις δυσκολίες. Έχουμε έγνοια για το αύριο αυτού του τόπου. Και ξέρω ότι πληρώσαμε ακριβά, ακόμα και στα χρόνια της επίπλαστης ευημερίας, της παθογένειας, ενός άναρχου παραγωγικού μοντέλου,
που δομήθηκε μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα μιας κρατικοδίαιτης ολιγαρχίας και των πολιτικών της εκπροσώπων και υπαλλήλων. Το σχέδιο που έχει ανάγκη η χώρα, ένα σχέδιο ολιστικό όπως λέμε, το οποίο περιλαμβάνει τα μέσα, τους σκοπούς αλλά και τους υλοποιητές του, είναι ένα σχέδιο που πρέπει να συζητηθεί πλατιά και να υπάρξει και αντιπαράθεση. Διότι εδώ πράγματι, όχι πάνω στα ψεύτικα, στα fake νούμερα, στα ψεύτικα νούμερα, στις ψεύτικες καταστροφολογικές προβλέψεις, αλλά στις υπαρκτές διαφορές μας, ιδεολογικές και πολιτικές, πάνω στο πώς θέλουμε να είναι το παραγωγικό μοντέλο του τόπου. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που συγκροτεί την κεντρική ιδέα του σχεδίου που σας παρουσιάζουμε. Τη βασική μας αντίληψη για την επόμενη μέρα. Για μας η ανάκαμψη της χώρας είναι μια έννοια ταυτόσιμη με την ανάκαμψη της εργασίας. Και μας απασχολεί εξίσου η ανάκαμψη των οικονομικών δικτών με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την πτώση δηλαδή των δικτών της ανεργίας. Και βεβαίως μας απασχολεί εξίσου το ζήτημα της ποιότητας αυτής της εργασίας, δηλαδή των εργασιακών δικαιωμάτων και των αμοιβών, των αξιοπρεπών αμοιβών. Η χώρα μας, δεν υπάρχει αμφιβολία και ίσως εκεί να μην διαφωνήσουμε, διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιηθούν σε μια σειρά από τομείς όπου μπορεί να παραχθεί νέος πλούτος. Στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, στον αγροδιατροφικό τομέα, στον τουρισμό, την ναυτιλία, αλλά και στο φάρμακο, τα logistics, την καινοτομία, την νεοφύη επιχειρηματικότητα, αλλά βεβαίως και στις υποδομές, στην ενέργεια. Για να ενισχυθούν όμως αυτοί οι τομείς, που όλοι συμφωνούμε ότι έχουν πλεονεκτήματα, χρειάζονται πόροι, χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα τροφοδοτήσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της παραγωγής. Η χώρα έχει πλέον στη διάθεσή της όχι μόνο τους πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ, το οποίο ειρήστο εμπαρόδο, τα τρία τελευταία χρόνια η Ελλάδα παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα πανευρωπαϊκά. Και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο που αποδεικνύει πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε. Δεν είναι όμως μόνο το ΠΟΔΟΕ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ. Είναι και το πακέτο Juncker με επενδύσεις αξίας 8 δισεκατομμυρίων, στο οποίο επίσης είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Και παρατήρησα προχθές που ήταν σε αυτό το βήμα ο πρόεδρος της Επιτροπής, πρόεδρος της Κομισιόν, ο κύριος Juncker, ταραχτήκατε λίγο, όπως βέβαια και όταν μίλησε για καθαρή έξοδο, όταν είπε αυτή την αλήθεια ότι η Ελλάδα είναι πρώτη σε σχέση με τα προγράμματα την απορροφητικότητα στο πακέτο Juncker. Και διαπίστωσα ότι το χειρότερο που έχετε πάθει είναι ότι έχετε πιστεί και οι ίδιοι από την προπαγάνδα σας. Το χειρότερο που έχετε πάθει είναι ότι έχετε πιστεί και οι ίδιοι από αυτά που λέτε διαρκώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όταν έρχονται εδώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ταράζεστε όταν ακούτε την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εκτός από το ΕΣΠΑ και το σχέδιο Juncker, υπάρχουν και οι πόροι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με επενδύσεις που θα αποφέρουν σύμφωνα με την τράπεζα έως και 20 δισεκατομμύρια την επόμενη τριετία και 2,5 δισεκατομμύρια σε πρώτη φάση. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις επιμέρους πρωτοβουλίες και την ίδρυση των επιμέρους ταμείων για την ενίσχυση της καινοτομίας, των νεοφυών επιχειρήσεων
αλλά και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συγκροτούν ένα συνεκτικό σχέδιο. Ένα σχέδιο κατεύθυνσης των πόρων, εκεί όπου πραγματικά θα πιάσουν τόπο και θα πολλαπλασιάσουν την απόδοση των επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής σημασίας. Μίλησα λοιπόν για τους τομείς στους οποίους η χώρα πρέπει να επενδύσει ώστε να δημιουργηθούν νέες, περισσότερες θέσεις εργασίας. Όπως όμως ανέφερα και πριν, αυτές οι θέσεις εργασίας πρέπει να διασφαλίζουν και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η Ελλάδα πρέπει να στηρίζει την οικονομία της στον εργαζόμενο κόσμο και αυτό σημαίνει ότι η αδήλωτη εργασία πρέπει να πάψει να αποτελεί τον κανόνα. Έχει ήδη βεβαίως περιοριστεί στο 13-19%, όμως για μας αυτό δεν είναι αρκετό. Η δική μας δέσμευση είναι η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία να κυνηγηθεί, να συρρυκνωθεί ριζικά και ήδη έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια, θα συνεχίσουμε να την κάνουμε με στόχο αλλά και εθνικό σχέδιο σε βάθος τριετίας να φτάσει στο 5%. Επίσης, μεγάλο ζήτημα για μας, για την επόμενη μέρα, για τη νέα εποχή, είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις που επανέρχονται. Γιατί αυτό που οι νεοφιλελεύθεροι ονομάζεται ελεύθερο ανταγωνισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους, εμείς το λέμε κάπως αλλιώς, το λέμε εργασιακό μεσαίωνα και όχι ελεύθερο ανταγωνισμό. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να έχουν μια κοινή αφετηρία δικαιωμάτων για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Ένα εχέγγυο που θα ενισχύει τη διαπραγματευτική τους δύναμη. Διότι δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εργασίας του, να βελτιωθεί και να είναι πραγματικά παραγωγικός, αν ξυπνάει και κοιμάται κάθε μέρα με το φόβο της απόλυσης. Και φυσικά, για μας δεν υπάρχει ουσιαστική ανάπτυξη χωρίς αύξηση των μισθών, χωρίς δηλαδή αυτή την ανάπτυξη, μέρος της ανάπτυξης, να την καρπούτε και το βασικό στοιχείο, τον βασικό παράγοντα της παραγωγικής διαδικασίας, που είναι ο εργαζόμενος. Εκκινώντας λοιπόν από τον κατώτατο μισθό, σταδιακά θα υπάρξει αύξηση και των υπολείπων αμοιβών. Διότι πέρα από στοιχειώδε ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι και ζωτική σημασίας η αύξηση του μερίδιου των μισθών στο συνολικό κύκλο της οικονομίας. Γιατί μόνο έτσι θα ενισχυθεί η ιδιωτική κατανάλωση, επηρεάζοντας θετικά βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι το εμπόριο και η μεταποίηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παραγωγικό μοντέλο που παρουσιάζουμε και στην ελληνική κοινωνία, στα κόμματα, στους φορείς, αλλά και στους θεσμούς, έχει εντελώς διαφορετικές ιεραρχήσεις από ό,τι συνηθίσαμε στο παρελθόν. Γιατί περνάμε από το μοντέλο της ακραίας εκμετάλλευσης και της αιμονής στη μείωση του εργασιακού κόστους, περνάμε από το μοντέλο, δηλαδή με δύο λόγια να το πω έτσι, της συντριβής της εργασίας στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, σε ένα μοντέλο που επενδύει στην ποιότητα και στην προστιθέμενη αξία του παραγόμενου προϊόντος. Και βεβαίως μέσα σε ένα περιβάλλον εργασιακής ασφάλειας και αξιοπρέπειας, αυτό επιδιώκουμε, το οποίο επίσης θα βελτιώνει και την παραγωγικότητα και τη δυνατότητα να δοθεί έμφαση στην καινοτομία. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε. Η επένδυση δηλαδή στις ζωντανές δυνάμεις του μόχθου, της εργασίας αλλά και της νέας γενιάς.
Αυτή είναι, αν θέλετε, η ουσία του αναπτυξιακού σχεδίου που συζητάμε σήμερα. Διότι ξέρετε τελικά, η προσπάθεια να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στη διαρκή μείωση του μισθού, το σχέδιο το οποίο είχατε όλο το προηγούμενο διάστημα όσο κυβερνάγατε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά επιδότηση στον μη καινοτόμο εργοδότη. Στον εργοδότη δηλαδή που δεν θέλει να πάρει ρίσκα, στον εργοδότη που δεν θέλει να επενδύσει και βρίσκει τον εύκολο δρόμο να αυξήσει το κέρδος του μέσα από τη διαρκή συμπίεση του εργασιακού κόστους. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι το μοντέλο αυτό, το μοντέλο σας, είναι ένα παροχημένο μοντέλο. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι οι αντιλήψεις σας είναι οφειλελεύθερες, που τις παρουσιάζετε σαν φρέσκες και δυναμικές, είναι στην αλήθεια πολύ παλιές και αποτυχημένες. Όπως άλλωστε και οι δυνάμεις της κρατικοδίαιτης οικονομικής ελίτ του τόπου και της παρασιτικής αστικής τάξης του τόπου, δυνάμεις τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπείτε. Οι δυνάμεις της παλιάς Ελλάδας, που δεν ανέλαβαν καμία ευθύνη όταν η χώρα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Καμία ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας. Ήξεραν μόνο να μοιράζονται τα κέρδη στους καιρούς της ανάπτυξης. Και που τώρα βεβαίως είναι ακόμα παρόντες και δεν θέλουν να ρισκάρουν. Τα θέλουν όλα έτοιμα. Δεν θέλουν να επενδύσουν. Δεν θέλουν να καινοτομήσουν. Δεν θέλουν να δημιουργήσουν. Θέλουν απλώς και μόνο, όπως έκαναν παλιά, να συνεχίσουν να παρασιτούν σε βάρος του κράτους και της εργασίας. Αυτός είναι και ο λόγος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που όταν είδαμε και είδατε το σχέδιό μας, τρομάξανε και τρομάξατε, και εσείς και αυτοί. Ναι, βεβαίως. Είναι γεγονός. Και τι κάνατε φυσικά, αρχίσατε το γνωστό τροπάρι της επικοινωνίας, αρχίσατε να το λιτορείτε. Και αφού μας είπατε στην αρχή ότι είναι μια έκθεση ιδεών, ότι είναι για πρωτοετής των οικονομικών σπουδών και άλλα τέτοια, μετά σπεύσατε χερέκακα να μας πείτε ότι ήδη το έχουν απορρίψει οι Ευρωπαίοι. Δεν υπάρχει, δεν συζητιέται. Όσα δεν φτάνει αλεπού, λέει μια παροιμία, θα κάνει κρεμαστάρια. Τώρα που η Ελλάδα ως κανονική χώρα αποκτά για πρώτη φορά ένα στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο και δεν αφήνεται στη μοίρα της, εσείς είσαστε για άλλη μια φορά απέναντι και λιθοβολείτε. Καλά κάνετε. Δεν μας πειράζει αυτό. Όμως αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, περιμένω να ακούσω από εσάς σήμερα. Αυτό το σχέδιο δεν σας αρέσει. Το απορρίπτετε, το λιθοβολείτε. Τιμή μας, γιατί επαναλαμβάνω, οι διαχωριστικές γραμμές, οι ιδεολογικές διαφορές είναι γνωστές. Το δικό σας σχέδιο όμως θα μας πείτε ποιο είναι. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω, και αν θέλετε διαψεύστε με μετά, αυτή την ομορφιά έχει ο ανοιχτός διάλογος. Θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω στη βάση των λεγόμενων σας το τελευταίο διάστημα. Τι μας έχετε πει το τελευταίο διάστημα? Στις απανωτές παρεμβάσεις που κάνετε όλο το τελευταίο διάστημα. Μας έχετε πει ότι θεωρείτε το οκτάωρο ξεπερασμένο. Μιλάτε για την ανάγκη ύπαρξης νέων σχέσεων εργασίας, προφανώς ελαστικών. Αναφέρεστε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις ως ιδεοληψία της αριστεράς. Αρνείστε τη στήριξη της υγείας, καθώς βλέπετε πλεονάζουν ιατρικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία. Υπόσχεστε την επαναφορά του λόγου μία πρόσληψη προς 5 απολύσεις για το δημόσιο, τη στιγμή που είμαστε ήδη στο 1:3 και έχουμε συμφωνήσει με τους θεσμούς από το 19 να πάμε στο 1:1. Και εσείς υπόσχεστε το 1:5, δηλαδή το 19 να έχουμε περίπου 6.500 λιγότερες προσλήψεις
για να ενισχύσουμε τα κενά στην παιδεία και στην υγεία. Για να μην ξεχάσουμε άλλωστε. Δεν σας ξέχασα, κύριε Γεωργιάδη, πώς να σας ξεχάσω, σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Άλλωστε, τι λέγατε όταν ήσασταν υπουργός, ότι θα σας πάρει τη δόξα η Τρόικα και δεν θέλετε να σας την κλέψει τη δόξα η Τρόικα για απολύσεις. Αυτές είναι οι απόψεις σας. Θεωρείτε επίσης ενδεδειγμένη λύση την εισαγωγή του outsourcing στο δημόσιο τομέα, ακόμα και σε ζωτική σημασία θεσμούς, όπως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και φυσικά ζητάτε πιστοληπτική γραμμή έναντι της προοπτικής καθαρής εξόδου και της προοπτικής αυτοδύναμης πρόσβασης στις αγορές. Αυτά έχουν καταγραφεί ως οι βασικές σας θέσεις. Και θέλω τελικά να σας ρωτήσω, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης. Εντάξει, θα μας πείτε τα γνωστά, καταστροφολογικά, και θα απαξιώσετε όσο μπορείτε το σχέδιο το οποίο παρουσιάσαμε. Θέλω όμως να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα. Συμφωνείτε με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ναι ή όχι? Συμφωνείτε με την αποφυγή του lockout, ναι ή όχι? Συμφωνείτε με την μη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, ναι ή όχι? Συμφωνείτε με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της εργασιακής κανονικότητας, ναι ή όχι? Για να δούμε το σχέδιό σας. Μην εξάπτεστε, είναι ρητορικά τα ερωτήματα. Γνωρίζουμε ήδη την απάντηση που θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης. Άλλωστε νομίζω, κύριε Μητσοτάκη, ότι πρέπει να σας κάλυψε προχθές στα εργασιακά θέματα ένας συμπαθής κατά τα άλλα τηλεσχολιαστής στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος μας είπε ότι έλεγε «Βάστα Δουνουτού, βάστα Δουνουτού», δεν βάστηξε το Δουνουτού και η κυβέρνηση κέρδισε στα εργασιακά προς όφελος των εργαζόμενων, προς όφελος της κοινωνίας. Το σχέδιό σας άλλωστε ήταν βάστα Δουνουτού 3,5 χρόνια και βάστα Σόιμπλε. Γιατί το σχέδιό σας συνοψίζεται στο τετράπτυχο μνημόνια, απολύσεις, περικοπές, ξεπούλημα. Αυτή η μαύρη περίοδος για τη χώρα όμως τελειώνει μια και καλή. Ήσυχα, όσο παρακαλώ. Και αν προσπαθήσετε να γυρίσετε τη χώρα πίσω, αυτή η μαύρη περίοδος τελειώνει για τη χώρα. Και θέλω να σας πω κάτι και κλείνω με αυτό. Πιστεύω ότι τελικά η ήττα σας δεν είναι πολιτική, είναι στρατηγική. Διότι η Ελλάδα της ύφεσης, της εργασιακής ανασφάλειας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, η Ελλάδα της διαφθοράς και του ηθικού εκφυλισμού, η Ελλάδα της κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους και της απαξίωσης της υγείας και της παιδείας, η Ελλάδα του ρουσφετιού, των κρατικοδίαιτων δίθεν επενδυτών, έχει περάσει οριστικά στο παρελθόν. Και σήμερα ξημερώνει μια νέα δυνατότητα για τον τόπο. Μια νέα αυγή. Και όσο το φως αυτής της νέας αυγής θα δυναμώνει, τόσο πιο καθαρά θα φαίνονται και οι διαχωριστικές μας γραμμές. Όσο θα απομακρυνόμαστε από τον στενό κορσέ, το στενό κορσέ των προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο πιο σαφής θα γίνονται οι διαφορές μεταξύ της δικής σας και της δικής μας πολιτικής. Και αυτό είναι σε τελική ανάλυση που φοβάστε πάνω απ' όλα. Γι' αυτό και αποσυντονίζεστε, ανατριχιάζετε θα έλεγα με την προοπτική εξόδου από τα μνημόνια. Γι' αυτό και φοβάστε το Σεπτέμβριο του 2018, γι' αυτό διαρκώς υπονομεύετε, γιατί καταλαβαίνετε πια ότι η παρένθεση όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά μένει ανοιχτή και θα παραμείνει ανοιχτή και την επόμενη τετραετία για χάρη του ελληνικού λαού. Για να ανασυγκροτήσουμε την ελληνική οικονομία κρατώντας την κοινωνία όρθια. Με σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών, στις αρχές της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάθε μέρα που περνάει θα καταγράφουμε και μία νέα νίκη. Νίκη υπέρ των δυνάμεων της κοινωνίας, των εργαζόμενων, των ανέργων. Εκείνων δηλαδή που έδωσαν την εντολή σε εμάς και βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Έντιμα και καθαρά. Και κάθε μέρα που περνάει
θα έρχεται πιο κοντά σε εσάς ο πολιτικός σας εφιάλτης. Πετυχαίνουμε εκεί που εσείς αποτύχατε και στις τρεις απόπειρες και στις τρεις κυβερνήσεις. Ανοίγουμε έναν δρόμο προοπτικής για τη χώρα. Ό,τι και να κάνετε, δεν θα καταφέρετε ούτε να γυρίσετε τη χώρα πίσω, ούτε να γυρίσετε εσείς πίσω. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω. Φεύγει μπροστά, προχωράει μπροστά, φεύγει από τα μνημόνια, μπαίνει σε μια νέα εποχή. Σας ευχαριστώ.